Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε όλοι να ζήσει ο άνθρωπος που βρίσκεται στην εντατική. Και δεν το λέω μόνο ως δικηγόρος των κατηγορουμένων εκφράζοντας τις δικές τους απόψεις, αλλά το λέω και σαν άνθρωπος. Το δεύτερο είναι να ευχηθούμε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ είμαι υποστηρικτής κατηγορίας στην υπόθεση του Άλκη Καμπανού και εδώ υπερασπίστηκα δύο αδέλφια από μια εξαιρετική οικογένεια, εκ των οποίων ο ένας λίγο πριν το επεισόδιο είχε κοινωνήσει. Η απόφαση της δικαιοσύνης είναι να κρατηθούν όλοι οι κατηγορουμένοι. Σε αυτό το στάδιο τη θεωρώ δικαιολογημένη. Ανεξαρτήτως αν δεν έχουν όλοι συμμετοχή. Γιατί ζούμε όλοι με την αγωνία αν θα επιβιώσει το θύμα. Και γιατί τότε τα πράγματα θα αλλάξουν τραγικά και για το παιδί αυτό που θα χάσει τη ζωή του, ευχόμαστε να μην γίνει ποτέ αυτό, αλλά και για τους κατηγορουμένους, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν μία ποινή σοβίου καθήρυξης πλέον. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα εξελιχθούν όπως πρέπει, όταν θα έχει τελικά ευτυχή κατάληξη η υγεία του θύματος. Αυτά ήθελα να σας πω, να πω σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα και επιτέλους να τελειώσει αυτή η λέλαπα αυτών των αντικοινωνικών συμπεριφορών που έχει διώξει από τα γήπεδα όλες τις οικογένειες, τα παιδιά τους και καταντήσαμε να έχουμε ομάδες ακόμα και στη Σούπερ Λίγκα που αγωνίζονται με άδεια γήπεδα. Δεν θέλω τίποτα άλλο να σας πω. Κύριε Πέρα, το θέμα της θείας κοινωνίας, πώς συμβιβάζει τα αλήθεια με τον τρόπο που ενήργησε ο Σιμπάνος? Αυτό θα πρέπει να το προσπάθησα και εγώ να το... Πρώτα απ' όλα δεν ενήργησε ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται ότι ήταν αυτός που χτύπησε το θύμα. Έχει βρεθεί, η αστυνομία έκανε πολύ καλή δουλειά και μέσα από την προανάκριση έχει διαπιστωθεί ποιος χτύπησε το θύμα. Όμως η δικαιοσύνη σήμερα αποφάσισε ότι μόνο και μόνο γιατί ήταν εκεί και μόνο γιατί συμμετείχαν στα επεισόδια θα πρέπει να κρυθούν προσωρινά.